Ευάγγελος Βενιζέλος στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Τσίμα. Ωραία έκδοση. Και ρεκόρ χρόνου, δηλαδή το Μάιο έγινε η εκδήλωση, το Σεπτέμβριο είναι ήδη στα χέρια μας το βιβλίο. Όντως, σας ευχαριστώ πολύ που το λέτε. Το συνέδριο έγινε το Μάιο, είχατε συμβάλει κι εσείς και σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά. Πάρα πολλοί άνθρωποι, περίπου 100 συντελεστές. Και... Το ωραίο εκείνης της εκδήλωσης ήταν ότι δεν στάθηκε μόνο στα πολιτικά αλλά και στα θεσμικά, αλλά σε όλα, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο άλλαζε ο καθημερινός μας πολιτισμός, στον τρόπο που ο πολιτισμός, δηλαδή το σινεμά, η μουσική, το θέατρο, η λογοτεχνία, καθρέφτιζε τις αλλαγές. Αυτό ήταν που το έκανε πολύ ενδιαφέρον όλο το. Νομίζω ότι χωρίς την αισθητική και χωρίς την νοοτροπία δεν μπορεί να καταλάβει κανείς μια εποχή. Γιατί εμείς εξετάσαμε τη μεταπολίτευση διπλά, ως μια στιγμή της μετάβασης από την δικτατορία στην δημοκρατία με όλα τα προβλήματα. Αλλά αυτό ήταν ένα τεράστιο, ένα κολοσσιαίο ιστορικό επίτευγμα, το οποίο εμφανίζεται ανθεκτικό, όχι τέλειο, αλλά ανθεκτικό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεύτερο, εξετάσαμε τη μεταπολίτευση ως περίοδο, από το 1974 έως σήμερα, μια περίοδο που έχει την ικανότητα να ενσωματώνει τις εξελίξεις και να παρατείνεται με κάποιον τρόπο. Διότι πολλές φορές μιλήσαμε για το τέλος της μεταπολίτευσης. Μιλήσαμε για το τέλος της μεταπολίτευσης όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία. Απεδείχθη ότι συνεχίσαμε και μετά σε μεταψυχροπολεμικές συνθήκες. Και κυρίως μιλήσαμε για τέλος της μεταπολίτευσης την δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Βέβαια. Εκεί δοκιμάστηκε το κεκτημένο της μεταπολίτευσης. Αλλά τελικά. Η επιθυμία του ελληνικού λαού, παρά το τεράστιο κόστος, παρά το πλήγμα που υπέστη, την οπισθοδρόμηση, ήταν να διατηρηθεί το πλαίσιο, και όχι μόνο το οικονομικό και κοινωνικό, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο της κοινοβουλευτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δεν ήταν τόσο αυτονόητα όλα αυτά. Ναι, περάσαμε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, αλλά τελικά φαίνεται ότι η μεταπολίτευση έχει μια ανθεκτικότητα. Ναι. Θα μπορούσε να έχει τίτλο αυτό που είναι το έμβλημα του Βρετανικού στέμματος. Κλειδονίζεται, αλλά δεν βυθίζεται. Ακριβώς. Λοιπόν. Και βέβαια σε εμάς τώρα αναπόκειται να τα αναστοχαζόμαστε όλα αυτά. Γιατί εάν είμαστε αμέριμνοι και απλώς βιώνουμε μια κατάσταση, νομίζω ότι δεν θα προετοιμαστούμε καλά για ένα μέλλον το οποίο είναι αρκετά απαιτητικό. Και φοβούμαι ότι ξανακυριαρχεί η αντίληψη ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς σε όλα τα ζητήματα, ότι είμαστε σχεδόν μια όαση πάλι, ενώ δεν είναι έτσι. Δυστυχώς είμαστε σε έναν πολύ ταραγμένο κόσμο και σε μια πολύ ταραγμένη περιοχή. Και πρέπει να έχουμε μια ετοιμότητα, και φυσικά παρά τις ανισότητες, παρά τις αντιθέσεις, παρά τα προβλήματα, τη δυσαρέσκεια, χρειάζεται μια βαθύτερη συνένεση, μπορώ να πω, κοινωνική και εθνική, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, όπως επιχειρήσαμε να πούμε και στο συνέδριο, προκειμένου να έχουμε την ισχύ που απαιτείται, την δική μας, ας πούμε, εθνική ισχύ. Και, πιάνω από αυτή την παρατήρηση για να έρθω τώρα στο τώρα. Για να σας αποδώσω το copyright, νομίζω ότι ήσασταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε την διατύπωση της πολιτικής ασυμμετρίας που χαρακτηρίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση της χώρας. Ότι ζούμε μια ασύμμετρη κατάσταση. Ναι. Μετά τις ευρωεκλογές προστίθεται μια ασυμμετρία ανάμεσα σε αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρονται, μετέχουν, παρακολουθούν τις συζητήσεις, σηκώνονται και πάνε στις κάλπες να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, και εκείνους που απέχουν, και οι οποίοι είναι πολλοί, είναι πια περισσότεροι, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι επιμένουν στην αποχή τους. Τι συμβαίνει εδώ? Αυτό είναι κάτι βαθύτερο από την ασυμμετρία του κομματικού συστήματος. Ακριβώς. Που εμφανίζει μια εικόνα ενός ισχυρού κόμματος εξουσίας, μιας αντιπολίτευσης η οποία είναι διασπασμένη, σε κάθε περίπτωση κινείται σε μεσαία επίπεδα, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ένα διπολικό σχήμα όπως αυτό που είχαμε συνηθίσει μέχρι την οικονομική κρίση. Αυτό που λέτε όμως εσείς, αυτό είναι πάρα πολύ βαθύ. Αυτό είναι η κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Πρόκειται για μια κρίση αντιπροσώπευσης. Δεν μπορεί η κοινωνία να αντιπροσωπευτεί από το πολιτικό σύστημα, αλλά δεν μετέχει στις εκλογικές διαδικασίες. Δεν αποδέχεται την αποτελεσματικότητα και την ισχύ της δημοκρατίας. Υπάρχει ένα πρόβλημα νομιμοποίησης. Άρα βρισκόμαστε στον πυρήνα του προβλήματος του πολιτικού των σύγχρονων κοινωνιών. Και εδώ μιλάμε τώρα για τις δυτικές κοινωνίες, για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά
σε πολύ μεγάλο βαθμό βέβαια το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έχουμε συνθήκες ιονίων φιλίου πολέμου. Εδώ έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, έχουμε τα αντισυστημικά κόμματα, έχουμε νέες μορφές λαϊκισμού, έχουμε έλλειψη πίστης και προσδοκίας σε σχέση με αυτό που λέγεται ευρωπαϊκή δημοκρατία και φυσικά μια αντίληψη για το πώς λειτουργεί η οικονομία, η οικονομική διακυβέρνηση μέσα σε αυτό. Πάρα πολλοί νιώθουν ότι δεν τους αφορά το ζήτημα, γιατί το σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Αν λοιπόν δεν γεφυρώσουμε αυτό το θεμελιώδες χάσμα, κινδυνεύουμε να παρασυρθούμε σε μια περιδίνηση λόγω έλλειψης αντιπροσώπευσης, άρα αντιπροσωπευτικότητας των πολιτικών θεσμών και βεβαίως σε μια κρίση νομιμοποίησης. Άρα το δημοκρατικό πρόβλημα, το πολιτικό πρόβλημα γίνεται και το μεγαλύτερο οικονομικό και αναπτυξιακό πρόβλημα και για μας, αλλά και για την Ευρώπη, θα έλεγα για τη Δύση γενικότερα, η οποία ψάχνει και αυτή να δει. Αν μείνουμε εδώ σε εμάς, γιατρεύεται, είναι ιάσιμο το πρόβλημα αυτό? Κοιτάξτε, όλα τα προβλήματα είναι ιάσιμα, αλλά η ιστορία γράφεται περίεργα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει και να βρούμε έναν τρόπο να το συζητήσουμε. Δηλαδή, να διατυπώνεται ένας πολιτικός λόγος, για να το πω λίγο μεταφορικά, ο οποίος δεν είναι της αναλογικής εποχής, δεν είναι της δεκαετίας του 80 ή του 90. Τώρα χρειαζόμαστε ένα λόγο μεταψηφιακό, ένα λόγο που επικοινωνεί με τα προβλήματα της τεχνητής νοημοσύνης και ούτω καθεξής. Άρα το να μιλάμε με όρους της δεκαετίας του 70, του 80, του 90 δεν σημαίνει κάτι, δεν αγγίζουμε τα προβλήματα, τα προσεγγίζουμε περιφερειακά. Μπορεί να διαισθανόμαστε ότι υπάρχουν, να τα υπονοούμε, αλλά δεν μιλάμε ευθέως για αυτά. Άρα υπάρχει και μια ασυμμετρία του πολιτικού λόγου. Και αυτό αφορά όλα τα κόμματα, δηλαδή δεν αφορά μόνο την αντιπολίτευση, αφορά τους πάντες. Και ως εκ τούτου πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, γιατί αυτό αφορά και τους διανοούμενους και τα μέσα ενημέρωσης και την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε ο καθένας μόνος του, αλλά και μεταξύ μας να συνομιλήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο, πιο ειλικρινή θα έλεγα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Όλοι είμαστε συνηθισμένοι με τη νέα εικόνα του κόσμου. Σιγά σιγά την εξοικειωνόμαστε με αυτήν, η οποία είναι απειλητική λόγω της άγνοιας που έχουμε. Αλλά αυτό δεν μετατρέπεται σε πολιτικό λόγο. Ο πολιτικός λόγος είναι παλιός, συμβατικός. Δεν για είναι να κάτι μοντέρνο και δελεαστικό, το οποίο να προκαλεί έκπληξη. Λέμε κάτι και εκπλησόμεθα. Αυτό δεν το κάνει φυσικά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται η ίδια με πάρα πολύ συμβατικό τρόπο και στο επίπεδο κάθε κράτους, αλλά και στο επίπεδο των Βρυξελών, ας το πω έτσι. Για να γίνει αυτό που λέτε, δηλαδή να συνομιλήσει τουλάχιστον ο πολιτικός κόσμος και να αναζητήσει την καινούρια γλώσσα και την καινούρια συνένεση στο νέο συμβόλαιο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ποιος, δηλαδή ποιος συμμετέχει σε αυτόν τον διάλογο. Και το λέω γιατί αυτή την περίοδο έχουμε την παράξενη σύμπτωση και τα δύο κόμματα, τα μεγάλα της αντιπολίτευσης, να ψάχνουν τον εαυτό τους και τον αρχηγό τους. Όντως, νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία είναι σε μια περίοδο αναζήτησης. Αλλά εκεί υπάρχει ο κώρακας της εξουσίας και ως εκ τούτου είναι διασφαλισμένη και η πειθαρχία και η ενότητα, άλλωστε επιβαρύνεται με το καθήκον να διαχειρίζεται τα προβλήματα και να διοικεί τη χώρα. Άρα εκεί υπάρχουν άλλα προτάγματα τα οποία αφορούν κάθε κυβέρνηση, η οποία είναι αν όχι εξ υποκειμένου, πάντως εξ αντικειμένου υπεύθυνη για οτιδήποτε συμβαίνει. Από την άλλη μεριά θα μου επιτρέψετε να πω σαν παρατηρητής, όχι σαν παλιός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι στο ΠΑΣΟΚ παρά την ένταση και παρά τις φιλοδοξίες και την ύπαρξη πολλών υποψηφίων, υπάρχει μια ευπρέπεια, υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός, υπάρχει ένας κατέρωθεν σεβασμός. Και σωστό, αλλά υπάρχει κάτι καινούριο. Θα το πει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και κάθε κόμμα δημοκρατικό, συνταγματικό, εντός του συνταγματικού τόξου. Να μείνω στο ΠΑΣΟΚ. Η ευπρέπεια είναι δεδομένη και όντως υπάρχει μια εικόνα σοβαρότητας, αλλά υπάρχει κάτι καινούριο, υπάρχει κάτι συναρπαστικό. Είχατε πει κάποτε ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανέβει όταν ανέβει η χώρα. Ακόμη δεν ανέβηκε. Ναι, αυτό το προσπάθησα να το εξηγήσω, κύριε Τσίμα.
στην μικρή ομιλία που έκανα στην εκδήλωση για την 3 του Σεπτέμβρη στο Ζάπιο πριν λίγες μέρες. Ναι. Το έχω πει αυτό. Εννοούσα βεβαίως ότι η χώρα θα επανέλθει σε μια πραγματική κανονικότητα, για να το πω έτσι. Δηλαδή δεν θα έχουμε έστραφτες καταστάσεις, οι οποίες ακόμη εξακολουθούν να υπάρχουν, δημοσιονομικά, χρηματοοικονομικά, αναπτυξιακά, κοινωνικά, θεσμικά. Έχουμε πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε πριν διακηρύξουμε την επάνωδο στην κανονικότητα, παρότι βεβαίως το 2024 δεν έχει καμία σχέση ούτε με το 2019, ούτε με το 2015, ούτε με το 2011, έτσι. Ναι. Είμαστε προφανώς σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση, ναι, αλλά από κάθε άποψη. Δεν τα λύσαμε. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα έπρεπε να επανεξετάσουμε αυτό που έγινε τη δεκαετία της κρίσης, για να καταλάβουμε πώς μπήκαμε στην κρίση και πώς βγήκαμε από αυτήν, γιατί καθυστερήσαμε, γιατί η Πορτογαλία, η Ιρλανδία κινήθηκαν με άλλους ρυθμούς και άλλες ταχύτητες, ακόμη και η Κύπρος, μπορώ να πω, και γιατί πρέπει τώρα και πολιτικά και διοικητικά και θεσμικά να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας προφυλάξουν από παρόμοιες απειλές στο μέλλον. Και έπρεπε και το Πασό, και πρέπει το Πασό, και το λέω αυτό έτσι με πολύ μεγάλη ευγένεια και αγάπη για όλους όσοι αγωνίζονται για τη χώρα και για την δημοκρατική παράταξη, και ο καθένας όπως πιστεύει ότι πρέπει να προσφέρει στην πατρίδα, πρέπει να διεκδικήσει το ρόλο του, να μην φοβάται να πει τι έκανε για να σωθεί η χώρα από τον κίνδυνο ασύνταχτης χρεοκοπίας, όχι μόνο οικονομικής. Ακόμη αυτό είναι ένα ταμπού. Και δημοκρατικής. Αυτό λοιπόν είναι ένα ταμπού. Δεν μπορούμε να είμαστε, να αφήνουμε αυτό όλο το ιστορικό έπος, γιατί είπα ότι υπάρχουν τρεις ραψοδίες στο έπος του Πασόκ. Η ραψοδία της πρώτης περίοδου των μεγάλων κεκτημένων της μεταπολίτευσης. Η δεύτερη που ήταν ο εξυγχρονισμός. Και η τρίτη ήταν η διάσωση της χώρας. Εμείς παρασύραμε και τη Νέα Δημοκρατία και όλους τους άλλους, την Δημοκρατική Αριστερά για ένα διάστημα, την τότε, σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια, με κόστος, με αντίθεση της κοινωνικής μας βάσης, η οποία άκουγε το συμπαθητικό αφήγημα ότι υπάρχει μια λύση εκτός μνημονίων, θα καταργηθούν τα μνημόνια με ένα άρθρο, με ένα νόμο, και βλέπετε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Άρα λέγαμε κάτι το οποίο είχε νόημα, λέγαμε την δύσκολη αλήθεια, ακόμη και όταν γοητεύει το εύκολο ψέμα. Το πληρώνετε. Πρέπει λοιπόν το Πασόκ, το οποίο πλήρωσε ασύμετρο κόστος και πολιτικό και ηθικό και ιστορικό, να διεκδικήσει αυτήν την ας το πούμε προσπάθεια, αυτήν την ραψοδία, και βεβαίως να πει στον κόσμο ότι αυτό είχε νόημα, ότι δεν έκανε κάτι το οποίο ήταν εναντίον της προηγουμένης περίοδου του, εναντίον των κεκτημένων της μεταπολίτευσης. Ήταν η μεγαλύτερη και πιο δύσκολη, δραματική θα έλεγα, προσπάθεια να διατηρηθούν στο μέγιστο βαθμό, με περικοπές επώδυνες, τα κεκτημένα της μεταπολίτευσης, αλλά κυρίως το δημοκρατικό πλαίσιο της μεταπολίτευσης, η λειτουργία της φιλελεύθερης δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, η θέση μας στην Ευρώπη, η θέση μας στην Ευρωζώνη, η θέση μας στη Δύση. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να διεκδικηθεί αυτός ο ρόλος, γιατί αυτό συνδέεται με την κυριαρχία των ιδεών, με την ηγεμονία, όπως θα έλεγε ο αγαπημένος και σε εσάς Αντώνιο Γκράμψη, τον οποίο μνημονεύουμε συχνότερα από ό,τι τον διαβάζουμε πάντως. Τώρα έχουμε μεγαλώσει εμείς, κύριε Τσίμα. Ναι, τώρα τον επικαλούνται σπανίως, δυστυχώς. Ναι. Τώρα, στην εσωτερική σύγκρουση βλέπω ότι κρατάτε απόσταση. Απόλυτη. Και θα την κρατήσετε μέχρι τέλος. Κοιτάξτε, ο ρόλος μου δεν είναι να πάρω θέση σε αυτά που συμβαίνουν στο Πασόκ. Εμένα το κυρίαρχο μου ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή η χώρα, έτσι δεν είναι, η δημοκρατία, το μέλλον μας, μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, εξελίξεις στους θεσμούς, η συμμετοχή μας στην Ευρώπη, η ασφάλεια, η εξωτερική πολιτική. Πρέπει να κάποιοι. Αυτό πώς το λέτε, μεταπολιτική, Ναι, αυτό το λέω μεταπολιτική με την έννοια του after, όχι με την έννοια του post ή του μετά, με λατινικούς χαρακτήρες, γιατί αυτά είναι έννοιες διφορούμενες και ύποπτες πολλές φορές.
πολλές φορές τροφοδοτούν και ακροδεξιές αντιλήψεις. Εγώ μιλάω τώρα για το μετά την πολιτική, όταν κάνεις μια διαδρομή και μετά είσαι απαλλαγμένος από καταναγκασμούς εκλογικούς και κομματικούς και βεβαίως ο λόγος σου δεν υπακούει να σας μια γυρίσω, λοιπόν. Κομματική, ας πούμε. Να σας γυρίσω για λίγα δευτερόλεπτα στην προηγούμενη φάση σας, γιατί θυμήθηκα κάτι για να σας κάνω την τελευταία ερώτηση που αφορά το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, τις σχέσεις ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοπτικές δημιουργίας εναλλακτικής λύσης διακυβέρνησης. Αναδίφισα το αρχείο και βρήκα την ομιλία που είχατε κάνει παραμονές του δημοψηφίσματος του 2015 και το διάλογο που είχατε από το βήμα τότε της Βουλής με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε δύο πυλώνες στην πολιτική μας, την αλήθεια και την υπευθυνότητα. Έχουμε πει, ναι, αυτό πληρώνουμε. Θα το πληρώσετε, όχι λόγω υπευθυνότητας, αλλά λόγω αντικειμενικής ευθύνης. Θα το πληρώσετε. Μη γελάτε. Να προετοιμάζεστε πολιτικά και ψυχολογικά για αυτό που θα σας συμβεί. Τη θυμάστε, φαντάζομαι, αυτή τη σκηνή. Αυτή η ομιλία, κύριε Τσίμα, είναι 5 Ιουνίου του 2015, όταν πια είχε τεθεί το ζήτημα της εκπνοής του δευτέρου προγράμματος. Παραμονές του δημοψηφίσματος. Και είχα εκλιπαρίσει πραγματικά την τότε κυβέρνηση να μην αφήσει να εκπνεύσει το πρόγραμμα, για να μην βρεθούμε εκτεθειμένοι σε αυτό που έγινε μετά με το δημοψήφισμα και την υπαγωγή μας στο τρίτο μνημόνιο, το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα παρακαλέσει και τον Φεβρουάριο του 2015 να αποδεχτεί η κυβέρνηση με βελτιώσεις αυτό που είχαμε προετοιμάσει τότε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με τους εταίρους, με την Τρόικα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία με την ιδιότητα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Σωστά. Είχα φύγει από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο άρχισε εκείνη την ημέρα, για να οργανώσει τις διαδικασίες της διαδοχής μου, γιατί είχα παραιτηθεί ήδη από τον Ιανουάριο και ήμουνα για 6 μήνες. Ναι. Πρόεδρος μεν, αλλά εν αναμονή εκλογής νέου Προέδρου, και είχα πάει στη Βουλή και νομίζω ότι αυτή η ομιλία είπε κάποια πράγματα τα οποία επιβεβαιώθηκαν λίγες μέρες μετά με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, που ήταν μια δραματική κίνηση. Αυτό φάνηκε και από την εγκατάλειψη του δημοψηφίσματος την μετά την περηφανή το ίδιο βράδυ μάλλον, του όχι. Τώρα, πολύ γρήγορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς πληρώνει αυτό που είχατε τότε προαναγγείλει και για το οποίο δεν φαίνεται να προετοιμάστηκε ούτε πολιτικά ούτε ψυχολογικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ που βρισκόμαστε, αν μπορείτε να δώσετε μια γρήγορη και επιγραμματική απάντηση, βλέπετε να ζούμε το ανάποδο 2012, δηλαδή στο χώρο της κέντρο-αριστεράς ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ και κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό από μόνο του μπορεί να δώσει εναλλακτική λύση διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ή θα χρειαστεί και κάτι παραπάνω? Πρόκειται για δύο διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις. Από αλλού προέρχεται ο ένας χώρος και από αλλού άλλος, παρά τις οσμώσεις και παρότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής βάσης του ΠΑΣΟΚ ακολούθησε το ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αλλά βλέπετε αυτό δεν έχει το ιστορικό βάθος με το οποίο πρέπει να εξετάζουμε τα πράγματα. Άρα το ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα ταυτότητας, το οποίο πρέπει να το επιλύσει, και γι' αυτό έχει ένα πρόβλημα και οργανωτικής ενότητας. Δεν θέλω να κάνω υποδείξεις, δεν είναι δικός μου ρόλος. Εμένα με ενδιαφέρει να λειτουργούν τα κόμματα ως θεσμοί δημοκρατικού πολιτεύματος και να λειτουργούν με διαφάνεια, με εσωκομματική δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει εντός ενός ευρωπαϊκού δημοκρατικού πλαισίου. Αλλά είναι προφανές ότι δεν είχε προετοιμαστεί αυτός ο χώρος και αυτό το πολιτικό προσωπικό για τέτοιου είδους δοκιμασίες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο από το 3,5% να γίνεσαι σε ελάχιστα χρόνια κυβέρνηση πάνω στο κύμα της οικονομικής κρίσης και της δραματικής κατάστασης και των δυσκολιών των αντιπάλων σου. Τώρα πρέπει να κινηθείς με άλλους όρους. Να πω όμως το εξής, το οποίο το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Ο κύριος Μητσοτάκης και ορθά από τη δική του πλευρά είναι πιστός στη λογική της αυτοδυναμίας. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι είδα στις ομιλίες των 6 υποψηφίων προέδρων την περασμένη Κυριακή, μιλάει και αυτό για τη λογική της αυτοδυναμίας. Αν τεθεί το ζήτημα τι γίνεται σε περίπτωση μη επίτευξη αυτοδυναμίας, αυτό είναι ένα ερώτημα που αφορά τους πάντες. Και την απάντηση στο ερώτημα αυτό πρέπει να την ξεκινήσουμε από το τι προβλέπει το εκλογικό σύστημα για τα ζητήματα αυτά.
Και τι προβλέπει βεβαίως και το Σύνταγμα. Δεν θα σας μιλήσω τώρα για το Σύνταγμα, δεν θα διολυστήσω σε επαγγελματικές διαστροφές, επειδή είμαι καθηγητής του κλάδου. Μιλάω πολιτικά, αμυγός πολιτικά και ιστορικά. Άρα τώρα μιλάμε όλοι στη λογική της αυτοδυναμίας. Οι πάντες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλες δυσκολίες την περίοδο αυτή, αλλά στην πραγματικότητα όλοι μιλάνε υπό αυτήν την εκδοχή. Αλλά βεβαίως αυτή η εκδοχή είναι μια εκδοχή η οποία απαιτεί αριθμούς. Άρα ας αφήσουμε τη συζήτηση αυτή προς τον παρόν εδώ και ας κρατήσουμε το μεγάλο θέμα που είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε με όρους μιας νέας πολιτικής, μεταψηφιακής και όχι με όρους αναλογικούς εντός εισαγωγικών, δηλαδή κασετοφόνου της δεκαετίας του 80 ή του 90. Εντάξει, σας το παράκανα. Τράβηξε πολύ η κουβέντα, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. πρέπει να περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιό της μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.